Συγκομιδή, συσκευασία. Πώς θα είπαμε, μπρόκολο. Εδώ στην αγροτιά του Δήμου Κερασιάς, πώς τη λένε, στην απομακρυσμένη περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, το πώς το λένε, παράρτημα Κερασιάς, πώς μας λεγόμαστε πια πλέον. Δημοτικό διαμέρισμα Κερασιάς. Ο κύριος Κυριάκος, ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Ιωάννης συσκευάζουν μπρόκολα. Τα προβλήματα που μαστίζουν τον κλάδο θα μας τα αναλύσει σε λίγο ο κύριος Κυριάκος. Έχεις διατελέσει και πρόεδρος εσύ ή είσαι ακόμα? Πρόεδρος δεν ήσουν πουθενά κάπου στους αγρότες, που ήσουν? Το? Ο πρόεδρος ο Γιώργος ο Βαξαμάς ήταν. Α. Εγώ ήμουν. Τι ήσουν? Ματέας Ταμείας. Ταμείας ήσουν. Τώρα πάλι ο Γιώργος είναι πρόεδρος. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος ποιος, ο Μον? Ο Μον. Ο Μον, Ωραία. Ωραία, μέσα. Ιωάννη, τι έχεις να δηλώσεις για τον μπρόκολο? Τρως μπρόκολο εσύ? Ξέρεις ότι είναι το καλύτερο, έχει τη μεγαλύτερη απορρόφηση ασβεστίου το μπρόκολο, Κυριάκο, το ξέρεις? Πιο καλά από το γάλα, από το γιαούρτι, αυτά είναι τα τρως μπρόκολο. Αντικαρκινικό, αντιοξυδητικό. Βατούλη. Εδώ είναι οι κάσες που θα πάνε στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης. Αύριο 5.30 ώρα θα είναι εκεί, παιδιά, να ξέρετε. Πάτε να πάρετε φρέσκο πράγμα. Σπαρταράει το μπρόκολο, παιδιά. Ο καθημερινός αγώνας του αγρότη για να μπορέσει να δώσει την καλύτερη ποιότητα καρπού εδώ στην πανέμορφη μας χώρα, την Ελλάδα. Μπρόκολο special από τον κύριο Κυριάκο, τον κύριο Γιώργο και τον παραγιό τον Ιωάννη. Σήμερα είναι 26 Δεκεμβρίου 2015 και βλέπετε δεύτερη μέρα Χριστουγέννων και οι άνθρωποι εργάζονται να μπορέσουν να σας δώσουν φρέσκια τροφή, καθαρή. Προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα που βγαίνουν με κόπο και αγάπη από τους Έλληνες αγρότες. Αγαπηγές καθημερινίων που είναι που ανοίγει 7.30 ώρα, θα φεύγετε από εδώ 6.30 το πρωί. Ναι. Ωραία. Κυριακή ανοίγει 5.30. Πιο καλά έτσι. Αυτός είναι της παντός. Ποιος? Ο μπαμπάς. Εδώ βλέπετε τα πανέμορφα μας μπρόκολα. Γιώργο, πάτε να τις κάνεις.
εδώ μια Clayson 80-70. Κυριάκο, αυτό τι μοντέλο είναι? 82. Το 82. Ένα Fiat 1890. 180. 180 άλογα, ε. 180 άλογα. Α, το 90 είναι το μοντέλο και τα 90, 11. Που να. Τότε. Αυτό είναι το 97. Εδώ βλέπετε ολόφρεσκα μπρόκολα, έτοιμα προς κατανάλωση. Ντάνες, εδώ από τον κύριο Κυριάκο, τον κύριο Γιώργο. Ιωάννη, έχεις να δηλώσεις κάτι? Κάτι. Δήλωσε κάτι, ρε. Σηκώθηκαν τα παιδιά από το πρωί, από τα άγρια χαράματα, να πάνε στο χωράφι να κόψουν τα μπρόκολα, να τα καθαρίσουν, να συσκευάσουν. Το ξημέρωμα αύριο να είναι στην λαχαναγορά για να τα πάρετε εσείς που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή φρέσκα. Μπρόκολο με ονομασία προέλευσης, κερασιά, έτσι. Παλιά ήμασταν εδώ στην κερασιά, λέει, κορυφαίοι στα καρπούς και στα πεπόνια, Κυριάκο. Mm. Και στα σταφύλια. Σταφύλια, πεπόνια, καρπούζια. Και πεπόνια είχαν πολλά. Και πεπόνια. Και ογλυκά, ωραία, ξέρω εγώ, έτσι διαλεκτά. Έτσι πάνω και δεν τα τρώγε, δεν θυμάσαι. Ναι ρε, απλώς είχε πολύ πράγμα σου. Τα πιο πολλά τότε ήταν αυτά βάζανε. Ναι. Αλλά ήταν και καλά, ρε παιδί μου, δεν ήταν έτσι νόστιμα. Να τα βλέπει αυτά ο Αλέξης Τσίπρας και να δώσει κίνητρα στους νέους αγρότες όπως τον Γιώργο, να μπορέσει να δώσει την πρωτογενή παραγωγή μια ανάσα. Να δώσει κίνητρα σε αυτό το νέα παιδιά. Γιατί να κάνουν. Κινητοποίηση είναι έτοιμε. Γιατί? Κινητοποίηση είναι έτοιμη. Κινητοποίηση είναι έτοιμη. Για κατεβείτε κάτω. Έτσι λένε πάλι, ξέρω εγώ. Σιγά σιγά, μην τα. Είπαμε αυτά είναι ευαίσθητα. Τα ξέρω. Τα κορίτσια, έτσι ευαίσθητα είναι και αυτά. Βλέπετε εδώ πως δουλεύουμε συγκεκριμένα, καθαρίζονται, επεξεργάζονται τα κουνουπίδια. Τα μπρόκολα. Τα μπρόκολα, κόλλησε το κουνουπίδι. Τα μπρόκολα, πως είπαμε, είναι αντιεξοδητικά, αντικαρκυνικά, έχουν τεράστια, περισσότερο ασβέστιο στην κατανάλωση στον οργανισμό, απορροφάται καλύτερα από το μπρόκολο παρά από το γάλα και το γιαούρτι. Και έτσι προτείνουμε όλους τους φίλους και τις φίλες να κάνουν στροφή στην ποιότητα και να προτιμάνε μπρόκολα κερασιάς, που είναι υγιεινά και δεν παχαίνουν. Για σαλάτα. Σαλάτα, μακαρόνια με μπρόκολο. Μακαρόνια με μπρόκολο δεν έχω φάει, ρε. Ναι. Από ό,τι εκεί να κάνει να μου. Έκανε προχθές. Μακαρόνια με μπρόκολο. Ναι. Και εγώ πού ήμουνα. Για Τσίπορο θα ήμουνα. Ολόφρεσκα μπρόκολα. Ναι. Από τον κύριο Κυριάκο. Τον κύριο Γιώργο. Που αγωνίζονται καθημερινά για να σας προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορεί να βγάλει η μάνα γη. Ένα δεκάλεπτο αφιέρωμα. Ναι. Ένα δεκάλεπτο αφιέρωμα στην παραγωγή μπρόκολου και σε αυτούς τους δύο αξιοθαύμαστους αγρότες
που παλεύουν καθημερινά να σας δίνουν το καλύτερο στο, στο τραπέζι σας, στο πιάτο σας. Ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Και μην ξεχνάτε, το μπρόκαλο κάνει καλό.